Υπουργέ μου, να συζητήσουμε τον προγραμματισμό της δράσης για το 2020, αφού σας συγχαρώ για το ότι πετύχαμε το δεύτερο εξάμεινο του 2019. Νομίζω ότι, αν πρέπει να κρατήσω κάτι, είναι ότι συνολικά έχει εμπεδωθεί και πάλι, εμπεδώνεται μάλλον, γιατί είναι μια σταδιακή διαδικασία, ένα αίσθημα ασφάλειας στην ελληνική κοινωνία, κάτι για το οποίο εξάλλου είχαμε δεσμευτεί προεκλογικά. Και χαίρομαι διότι ο σχεδιασμός τον οποίο είχαμε προδιαγράψει από τον Ιούλιο του 2019 υλοποιείται με πολύ σταθερά αλλά και αποφασιστικά βήματα. Οπότε θα έχουμε μια ευκαιρία τώρα να συζητήσουμε για το πλαίσιο των δράσεων για το 2020, και μιας και το θέμα είναι και επίκαιρο, να πω και πάλι συγχαρητήρια για την ψήφιση του νομοσχεδίου για την πολιτική προστασία. Θεωρώ ότι είναι μια σημαντική τομή στον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται οι δράσεις πολιτικής προστασίας, καθώς τα ζητήματα αυτά θα τα αντιμετωπίζουμε με όλο και μεγαλύτερη ένταση στο μέλλον. Και βέβαια να ευχηθώ και στην καινούργια ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, την οποία επέλεξε σήμερα το πρωί το ΚΙΣΕΑ, κάθε επιτυχία, και να βαδίσουμε και το 2020 τα πολύ επιτυχημένα βήματα της αντιπυρικής περίοδου του 2019, όπου παρότι είχαμε πολύ μεγαλύτερο αριθμό πυρκαγιών, τελικά η έκταση η οποία κάηκε ήταν πολύ μικρότερη, και φυσικά δεν θρηνήσαμε ανθρώπινες ζωές. Πάντα είναι η πρώτη προτεραιότητά μας η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Οπότε καλώς ήρθατε και αναμένουμε με πολύ ενδιαφέρον την παρουσίαση σας.